Όμορφη εικόνα τα τραπεζάκια έξω. Όχι όμως για την Κάρμεν και τον Άγχελ που βιώνουν έναν εφιάλτη δίπλα στο σπίτι τους. Ο θόρυβος από τα μπαρ που λόγω της πανδημίας λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους σημαίνει ότι το ζευγάρι δεν μπορεί να έχει ανοιχτά παράθυρα ούτε καν τις ζεστές νύχτες του μαδριλένικου καλοκαιριού. Μας ενοχλούν συνεχώς. Μιλάμε και με τους γείτονες. Αναρωτιόμαστε αν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, να στείλουμε επιστολές στον Δήμο. Με άλλα λόγια, είμαστε σε αναστάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ που ούτως ή άλλως είχα προβλήματα αϊπνίας, η κατάσταση έχει γίνει σκανδαλώδης. Τα προβλήματα για τους κατοίκους της ισπανικής πρωτεύουσας δεν σταματούν εκεί. Για μένα το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό της στάθμευσης. Ζω εδώ, παρκάρω εδώ και τώρα στην περιοχή αυτή οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης είναι σχεδόν 150 λιγότερες. Όμως για τους επιχειρηματίες της εστίασης που είδαν τα οικονομικά τους να πλήττονται, η κατάσταση αυτή προς ώρας τουλάχιστον είναι θετική. Για όσους από εμάς δεν είχαν τραπέζια έξω, πιστεύω ότι είναι δίκαιο μέχρι να καλύψουμε κάποιες από τις απώλειες που είχαμε λόγω της πανδημίας. Κάποιοι εκ των κατοίκων είναι υπέρ, όμως όχι χωρίς προϋποθέσεις. Να καθοριστεί μέγιστη χωρητικότητα και να περιοριστούν οι ώρες λειτουργίας. Από την άρση των περιορισμών το Μάιο, τα τραπεζάκια έξω στην Ισπανία έχουν γνωρίσει μέρες δόξας. Από τη Δευτέρα, οι γείτονες θα πρέπει να αντέξουν περισσότερο θόρυβο, καθώς τα νυχτερινά μαγαζιά στη Μαδρίτη θα μπορούν να μένουν ανοιχτά μέχρι τις 3 και ο κόσμος θα επιστρέφει σπίτι πολύ αργότερα από πριν. Ανάλογες καταστάσεις βιώνουν οι κάτοικοι στο Παρίσι, τη Ρώμη και τη Βαρκελόνη. Οι κοινότητες της Μαδρίτης έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί γι' αυτό, ενώ ο Δήμος εξαγγέλει ρυθμίσεις για τη μείωση του αριθμού των μπαρ και των εστιατορίων. Ενδεχομένως να χρειάζεται μια μέγιστη ποσόστοση αναοδό, αναγειτονιά ή αναλεωφόρο. Οι τεχνικές υπηρεσίες το μελετούν αυτή τη στιγμή και η ρύθμιση θα αποτυπωθεί στον κανονισμό για τους εξωτερικούς χώρους. Οι νέες επιχειρήσεις στη Μαδρίτη έχουν προθεσμία μέχρι την 31η Αυγούστου για να κάνουν αίτηση κατάληψης δημοσίων χώρων στάθμευσης δίπλα σε πεζοδρόμια και κτίρια.